Λοιπόν, στο ξεκίνημα της εκπομπής θα μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο στο Άρισα και θα τιμηθεί ο Σέρχιο Αραούχο. Θα μιλήσει τώρα στον αέρα του Λίμπερο ο κύριος Λευτέρης Παπάς, είναι επικεφαλής της δομής εις το όνομα του Άλκη, ο οποίος θα μας δώσει και λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Για πείτε μας λίγο για αυτή την εκδήλωση, έτσι, να πληροφορηθούμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια παραπάνω πράγματα από αυτό που ετοιμάζεται και θα γίνει αύριο βέβαια στο γήπεδο. Ωραία. Όλο αυτό ξεκίνησε από την ενέργεια του Αραούχο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Άλκη. Ναι. Πραγματικά συγκίνησε όλους και εμάς και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε από τα πρώτα πράγματα, από τις πρώτες δράσεις που σκεφτήκαμε στη δομή θα ήταν να επιβραβεύσουμε, να αναδείξουμε τέτοιες ενέργειες και να τις επιβραβεύσουμε. Ο τραυματισμός του μας τα χάλασε λίγο. Ναι, αλλά παρόλα αυτά επιμείναμε και παρόλο που υπήρχαν λίγες πιθανότητες καταφέραμε να πραγματοποιηθεί τελικά. Μάλιστα. Και τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή αύριο? Ένας εκπρόσωπός μας θα βραβεύσει τον αθλητή, θα του δώσει μια τιμητική πλακέτα που θα έχει γραμμένο στα ισπανικά και στα ελληνικά ένα μήνυμα από τη δομή στο όνομα του Άλκη. Ναι. Θα τον ευχαριστήσουμε για τη στάση του, γιατί είναι σημαντικό ένας ξένος αθλητής πετυχαίνοντας ένα τέτοιο γκολ και ένα κρίσιμο γκολ να διώχνει τους συμπαίκτες του και να σχηματίζει το άλφα και μετά ενώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό είναι φάρος, όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου. Και φωτίζει αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε και εμείς, την αλλαγή στην οπαδική κουλτούρα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό που προσπαθείτε. Μακάρι να τα καταφέρετε και μακάρι να βρείτε και συμπαραστάτες. Θέλω να μου πείτε, αυτή η δομή, αυτό το σωματείο μάλλον, που δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε εδώ και πόσο καιρό, λέει το σωματείο, διαβάζω, εις το όνομα του Άλκη, δηλαδή, πείτε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Ωραία, καταρχάς κύριε Ζαγόρα, να πω ότι ακριβώς αυτό που μου είπατε, δύσκολο, πολύ δύσκολο, είναι το συνηθέστερο από αυτά που ακούω από τη στιγμή που το δημιουργήσαμε. Ακούω επίσης αδύνατο, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Για την νοοτροπία που είπατε, για την νοοτροπία λέω. Ναι. Η νοοτροπία και την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία μας και ειδικά στην αθλητική κοινωνία. Και όντως, έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά τα ακούμε συνέχεια. Ναι. Και μας εξητάρει λίγο αυτό. Δεν είναι, μυρολατρική στάση. Μ' ακούτε λίγο, κύριε Παπά. Δεν είναι μυρολατρική στάση ούτε από την πλευρά τη δική μου, ούτε το αντίθετο κιόλας. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στάση, δεν μπορώ την απεχθάνομαι, αλλά είναι αυτό που ζω και βλέπω καθημερινά. Καταλάβατε. Και έχω πολλά παραδείγματα. Και μετά το θάνατο του Άλκη. Το αντιλαμβάνομαι και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το προσεγγίσατε κι εσείς, έτσι το προσεγγίζουν και πάρα πολλοί φίλοι μας και από το περιβάλλον μας, αλλά και άνθρωποι που έχουμε επικοινωνήσει. Λοιπόν, αυτό εδώ ξεκίνησε κάτω από μια επικεφαλίδα. Οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας είχαν μια επικεφαλίδα. Σπόροι που πρέπει να φυτευτούν σε ένα χωράφι που έχει ποτιστεί με αίμα. Αυτοί οι σπόροι λοιπόν ξεκίνησαν και η δομή είναι ένας τέτοιος σπόρος από μια πολύ ολιγομελή ομάδα ανθρώπων που δεν μπορούσαν να γυρίσουν το κεφάλι αλλού και άλλαξε η ζωή μας από την 1η Φεβρουαρίου. Οπότε ο πόνος είναι η στασιμότητα του αίματος και της ενέργειας. Και μετριάζεται ο πόνος μας μόνο όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις ενέργειες να δημιουργήσουμε τη δομή στο όνομα του Άλκη. Η δομή έχει δημιουργηθεί, πλέον υπάρχει και νομική σύσταση πριν από λίγες ημέρες από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι σε καθαρά εθελοντική βάση. Είναι ανοιχτή προς όλους. Ήδη έχουμε τριψήφιο αριθμό μελών και εθελοντών που έχουν εγγραφεί σε 4 βαθμίδες όπως έχουμε φτιάξει. Ναι. Είναι άνθρωποι από την Κρήτη έως τη Θράκη,
Είναι άνθρωποι από τη Γερμανία έως τη Νέα Υόρκη. Είναι άνθρωποι από όλες τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και είναι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που κάποιοι δεν έχουν και σχέση με τον αθλητισμό. Αλλά ο πόνος που νιώσαμε εμείς προφανώς τον έχουν νιώσει και αυτοί και έχουν την ίδια προσέγγιση με εμάς. Μάλιστα. Και ο σκοπός, ο στόχος, ποιος είναι, εκτός από αυτή την εκδήλωση που θα κάνετε, ας πούμε, και θα τιμηθεί ο Αραούχο. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει τώρα και θέλει να εγγραφεί στο σωματείο. Καταρχάς. Ναι. Ναι. Υπάρχει ένα site που έχουμε δημιουργήσει, in the name of Alkis, αν πληκτρολογείς κάποιος ή αν γράψει δομή ή στο όνομα του Alki, θα βγει το site, mm-hmm. όπου εκεί, αφού διαβάσει περί της δομής και το site εκφράζει αυτά ακριβώς που νιώθουμε, θα μπορέσει, υπάρχει και φόρμα εγγραφής. Τρεις στόχους έχουμε, κυρία Ζαγόρα. Τρεις άξονες δράσεων. Ο πρώτος άξονας δράσης είναι να μην ξεχαστεί το παιδί μας, ο αδερφός μας, ο Άλκης. Θα αναπτύξουμε δράσεις για αυτό το... πάνω σε αυτόν τον άξονα. Ο ναι. δεύτερος άξονας δράσης είναι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε θύματα οπαδικής βίας. Εδώ θα συστήσουμε και ένα παρατηρητήριο για περιστατικά βίας χαμηλής έντασης. Και ο τρίτος άξονας δράσεων που θα αναπτύξουμε, που θα έχει και τις περισσότερες δράσεις εδώ, ναι. είναι η προσπάθεια να αλλάξει η οπαδική κουλτούρα, φέρνοντας σε επικοινωνία και φιλάθλους οπαδούς διαφορετικών ομάδων. Άρα, αυτή η ενέργεια που κάνουμε βραβεύοντας τον Αραούχο, ναι. αντανακλά στον πρώτο και στον τρίτο άξονα. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί ο Άλκης, αλλά παράλληλα με αυτόν τον τρόπο έρχονται και σε επικοινωνία αθλητές και κατ' επέκταση και οι οπαδοί των ομάδων τους από διαφορετικές ομάδες. Ωραίο είναι αυτό που ακούω, κύριε Παπά. Και που δημοσιοποιείτε και αυτό που θα κάνετε το Σάββατο στο γήπεδο είναι, αυτές είναι οι σημαντικές ενέργειες. Αυτές είναι. Ωραία, και δράτω με της ευκαιρίας. Και θα ήθελα έτσι να απευθυνθώ και στους ακροατές σας, mm-hmm. ότι εφόσον η προσέγγιση τους είναι ίδια με τη δική μας, θα ήθελα να τους ζητήσω να εγγραφούν στη δομή, είτε ως μέλη απλά, είτε ως εθελοντές. Θέλουμε να μας δώσουν δύναμη συμμετέχοντας, γιατί είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα και μόνο έτσι θα αλλάξει η οπαδική κουλτούρα στην σαθρή κοινωνία που ζούμε. Με την εγγραφή μου, ας πούμε, ποια είναι αυτή, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει, ας πούμε, πώς μπορώ να βοηθήσω, εννοώ. Τίποτα απολύτως. Με την εγγραφή σας θα ακολουθήσει ένα follow-up από εμάς, ναι. για να σας ενημερώσουμε για κάποια πράγματα. Έχουμε τέσσερα επίπεδα που θα επιλέξει κάποιος να εγγραφεί. Απλό μέλος, γενικός εθελοντής, ειδικός εθελοντής και εθελοντής leader. Το απλό μέλος, αυτό που θα πάρει το σημαντικότερο είναι ότι θα μαθαίνει μέσω του email και των ομαδικών mail που ήδη στέλνουμε τις δράσεις και τις ενέργειες που θα κάνει και πρόκειται να κάνει η δομή. Ήδη μέσα στο μήνα θα γίνουν οι αρχαιρεσίες. Όπως σας είπα πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε η δομή, η μορφή, η νομική υπόσταση της δομής είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Δομή 1η Φεβρουαρίου 2022 στο όνομα του Άλκη. Άρα τώρα θα προχωρήσουμε και σε εκλογές μέσα στο μήνα. Και μετά θα γίνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Ελπίζω και με κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Mm. Προσανατολιζόμαστε για την Τετάρτη 1η Ιουνίου. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει αυτό, να είναι ανοιχτό όπως είπατε, να ενημερωθεί ο κόσμος, να μπείτε σε λεπτομέρειες. Για να καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η προσπάθεια που κάνετε, η ξεχωριστή και η πρωτοποριακή, έτσι. Δυστυχώς η αφετηρία είναι κάτι άσχημο που έγινε, κάτι κακό, κάτι τραγικό, αλλά είναι μια προσπάθεια που πιστεύω ότι στο μέλλον θα βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους. Και στο πώς να σκέφτονται. Εκτιμώ την προσέγγιση σας. Ναι, έτσι είναι. Εκτιμώ την προσέγγιση σας και τα μέσα έχουν επίσης τη δική τους ευθύνη, όπως όλοι μας πάνω στην κοινωνία που έχουμε ήδη διαμορφώσει ή που θα δημορφώσουμε. Βέβαια. Αν ένα μέσο δώσει περισσότερο, ένα αθλητικό μέσο θα πω τώρα για που μιλάμε σε αθλητικό ραδιόφωνο, δώσει περισσότερη σημασία στο δεφορμάρισμα ενός παίκτη
από ενέργεια η οποία θα έχει να κάνει με το να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην κοινωνία μας, παίζει το ρόλο του. Έτσι είναι. Εμένα, κύριε Παπά, να ξέρετε, από τώρα, από αυτή τη στιγμή που μαθαίνω και τις λεπτομέρειες, ακούω τις λεπτομέρειες και στο επόμενο διάστημα θα μάθουμε και περισσότερες, με έχετε κοντά σας, με έχετε σύμμαχο δηλαδή, και όλο το Λίμπερο, να ξέρετε, ό,τι χρειαστείτε, ό,τι απαιτείτε, οτιδήποτε, θα μας έχετε στην ατζέντα όσον αφορά στην ενημέρωση οπωσδήποτε, για να τα προβάλλουμε όλα όσα επιθυμείτε. Ευχαριστούμε. Και σας δίνω συγχαρητήρια για αυτή την ενέργεια, για αυτή την κίνηση. Μας, και να σας πω ότι μια πρώτη ενέργεια δημόσια που κάναμε, γιατί έχουμε κάνει πολλές ενέργειες, είναι και το πανό του Πανετολικού με τον Τίτορμο, το οποίο η δομή του εξασφάλισε από το πληστηριασμό που έγινε στο Αγρίνιο. Ναι, ναι. Και η δομή του ανήρθησε στο Κλεάνθη Βικελίδης. Μάλιστα. Γιατί μας συγκλώνησε. Ναι, ο Τίτορμος ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό όντως, ήταν συγκλονιστικό και μπράβο τους αυτό που κάνανε. Αυτά, νομίζω ότι μας βάλατε στη φάση ακριβώς να καταλάβουμε δηλαδή τι έχετε δημιουργήσει πέρα από αυτό που θα γίνει με τον Αραούχο το Σάββατο αύριο το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα τιμηθεί ο παίκτης της ΑΕΚ, που προφανώς έρχεται και αυτό γιατί είναι τραυματίας, δεν μπορούσε να παίξει έτσι, προφανώς δεν θα έρχονταν στη Θεσσαλονίκη. Θα έμενε στην Αθήνα και έρχεται και αυτό. Μπράβο και σε αυτό Ο συνδυασμός ήταν η δική μας η επιμονή, η θέληση του αθλητή να έρθει. Μέτρησε πάρα πολύ αυτό. Η θέληση και της διοίκησης της ΑΕΚ και του Άρη να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι είναι. Επίσης να πω και για μας έτσι, ότι κάποιος θα ρωτήσει ποιοι είστε εσείς και τι και πώς. Ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση με δομές. Ο καθένας έχει τις δουλειές του, δεν έχουμε χρόνο από τις δουλειές και τις οικογένειές μας. Από τον χρόνο που δεν έχουμε, έχουμε δημιουργήσει αυτό εδώ. Και όπως είπα, ο πόνος είναι καύσιμο πολλών οκτανίων. Έτσι. Αυτό είναι και το μοναδικό καύσιμο που έχουμε και η ενσυναίσθηση και η απόφασή μας να επιδράσουμε και να αλλάξουμε την κοινωνία. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.